μέσα κατευθεί κάθε φορά που κάνουμε συνέδρια. Λοιπόν, τελειώνετε γρήγορα, γιατί έχω και άλλο ραντεβού με γιατρό, μετά έχω βάλει φυσικοθεραπευτή. Με έχετε σακατέψει, δηλαδή. Έχω ξεμαρτιαριαστεί. Εμείστε κύριε Αγιοστρατήτη, έλεος. Μα είμαι ήρεμος. Μα πόσα νεύρα πια, μη με κοιτάτε εμένα. Επάνω στο ταβάνι λέμε κοιτάτε. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πείτε μου σας παρακαλώ, γιατί θα μιλήσουμε σήμερα. Δεν είμαι καλά, γιατρέ, το καταλαβαίνετε, γιατρέ. Δεν είμαι καλά. Πού μιλάτε, κύριε Αγιοστρατήτη, στο ταβάνι. Ηρεμήστε λίγο, ηρεμήστε. Μπράβο. Ναι. Φοβάμαι, γιατρέ, φοβάμαι. Τι φοβάστε, φοβάμαι, γιατρέ, φοβάμαι. Τι φοβάστε ακριβώς. Έχω μεγάλο φόβο για την οικογένεια, γιατρέ. Τι γίνεται με την οικογένεια. Δεν ξέρω αν εσείς είχατε οικογένεια. Έτσι δεν ξέρω αν έχετε μαμά και μπαμπά. Τι φυτρώσαμε, κύριε. Με ηρωνεύεστε, γιατρέ. Εσείς ηρωνεύεστε εμένα, δεν είναι. Πώς θα γινόμουν εγώ. Έτσι, από τα αστέρια θα έρχομαι εξωγήινος. Για πείτε μου. Φοβάμαι πάρα πολύ την οικογένεια. Ο φόβος ξεκίνησε, γιατρέ, από την πολύ μικρή μου ηλικία, θα έλεγα. Από τότε που ήμουν ένα τόσο δα μικρό φασολάκι μέσα στην κοιλιά της μαμάς μου. Ένα μόνο φασολάκι μέσα σε τόσο νερό. Ένιωθα πλημμυροπαθή στην Ελλάδα. Και δεν είχε και η μάνα μου κάτι πλημμυρικά έργα να μου πεις τώρα. Η Ελλάδα έχει πνιγεί ο Βόλος, η Καρδίτσα, όλα πνιγήκανε. Εγώ σώθηκα όμως. Σώθηκα, δεν έχω παράπονο. Εσείς γεννηθήκατε κιόλας μέσα από αυτό. Από εκεί βγήκα. Είμαι παιδί του νερού. Ηχθείς είσαστε. Όχι, πλημμυροπαθή. Από τη μάνα μου μέσα βγήκα έτσι. Γι' αυτό και δεν φοβάμαι πλέον τις πλημμύρες. Έχω συνηθίσει. Αλλά. Μετά. Καταλαβαίνετε τι λέω μετά. Μετά από τι? Μετά που ξεπέρασα το πρώτο φόβο με το νερό μέσα στην κοιλιά της μαμάς. Ναι. Άρχισα και νιώθα φόβους. Γιατί κατάλαβα. Ήμουν και έξυπνος από τότε, έτσι. Ότι έπρεπε εγώ να τρέφομαι από τα φαγιά που έτρωγε η μητέρα μου. Ξέρετε τι έτρωγε η μητέρα μου, γιατρέ! Εγώ τα καταλάβαινα γιατί ήμουν μέσα στο σάκο. Και έπρεπε να τρέφομαι από αυτά, το καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω αν το πιάνετε. Ναι, το καταλαβαίνω. Έτρωγε η μητέρα μου, γιατρέ μου. Έτρωγε. Προσέξτε, παστουρμάδες, τονολακέρδες, ρέγγες, σουτζουκάκια. Αβοκάντα, γιαούρτια, κογυμιστά με σκόρδα μέσα φοβερά. Όσπρια. Το τι όσπριο κατέβαζε, δηλαδή δεν μπορεί να καταλάβει. Και πάνω που πήγαινα εγώ να κοιμηθώ, γινόντουσαν εκρήξεις, καταλαβαίνετε. Στο στομάχι της, γιατρέ, με αυτά που τρώγε. Ναι, οι εκρήξεις τι εννοείτε. Επέρδετο. Επέρδετο. Άφηνε πορδούλες, έκλανε. Α, πείτε το έτσι, μην μου βάζετε περσιντέλικους και εμένα, τον μπερδεύετε. Γινόταν παλινδρόμηση στο νερό μέσα και την άκουγα εγώ και να με πήγαινε, φοβόμουνα. Μάλιστα. Και πάνω που πήγε να ηρεμήσω, αφού είχε αφήσει 2-3 και είχε ηρεμήσει το στομάχι της, ερχόταν ο πατέρας μου. Ο πατέρας σας? Ο πατέρας μου ερχόταν να συνευρεθεί σεξουαλικός με τη μητέρα μου. Α, μάλιστα. Πολύ φυσιολογικό. Έτρωα κάτι μπατονετιές, γιατρέ, εδώ. Δεν φτάνει που με μπατόνιαζε στο κεφάλι. Έβριζε κιόλας. Κάτι λέξεις, κάτι πράγματα τα οποία εγώ τότε δεν τα γνωρίζω. Δηλαδή, τι σου κάνω, μωρή καριόλα, και αυτά καταλαβαίνετε τι εννοώ τώρα, έτσι. Εσείς μέσα στην κοιλιά της μαμάς σας θυμόσαστε αυτά τα πράγματα. Μα ήμουν ζωντανός οργανισμός. Είχα ήδη δημιουργηθεί, δεν καταλαβαίνετε. Ήμουν έξυπνος. Και είχατε και απορίες, θα φαντάζομαι. Βεβαίως είχα. Που βρίσκομαι, δεν μπορούσα να καταλάβω ότι δεν έβλεπω ακόμα. Αλλά απορίες είχαν δημιουργηθεί, γιατί τώρα είναι δυνατόν ένα φασολάκι τόσο δάπου εγώ να μην φοβάται και να μην έχει προβληματισμούς με εκτέκες εκφράσεις. Έλεγε ο πατέρας μου, τι σου κάνω μάνα μου. Δεν καταλάβαινα. Τι εννοείται? Δεν μπορούσα να καταλάβω τι εννοούσε με την έκφραση τι σου κάνω μάνα μου. Δεν το πιανα τότε. Δεν μπορούσα να καταλάβω ποια νούρα γιατρέ τη μάνα πήδα. Για τη δικιά μου, του αδελφού μου, τη δικιά του. Είχα μια απορία. Και αυτή μου σφινώθηκε και στη συνέχεια τη ζωή μου. Καταλαβαίνετε τι δράμα ζούσα από τότε. Πριν ακόμα γεννηθώ! Μετά γεννήθηκα. Όμορφα. Πού τα βλέπετε όμορφα, ρε γιατρέ? Λέω εγώ για τα δικά μου, κάτι δικά μου. Συνεχίστε το δράμα σας. Το δράμα συνεχίστηκε στην παιδική μου ηλικία. Εκεί που η υπερπροστασία της οικογένειας, τόσο από τη μαμά, τόσο και τον μπαμπά, ήρθε και με καταπλάκωσε. Μου έκανε την ψυχή μου περιβόλη, που θα λέγανε. Απ' τη μία η μάνα μου δίνε τροφές. Τι τροφές, γιατρέ, δεν μπορείς να καταλάβεις τι μετάιζε. Μου δίνε παράδειγμα, μου δίνε ψάρια γιατί κάνουν καλό στα μάτια. Μου δίνε φρούτα γιατί κάνουν καλό στον οργανισμό γενικότερα. Μου δίνε μπανάνα να τρώω που αυξάνει τη μελανοτονίνη και τη σεροτονοτονίνη. Και σε ρωτάω, γιατρέ, ρωτάω εσένα αυτή τη στιγμή. Εμένα 13 χρονών, τι με ένοιαζε η σεροτονίνη και η μελανοτονίνη? Όχι, πες μου, τι με ένοιαζε? Καθόλου δεν σας ένοιαζε, αλλά η μπανανίτσα ωραία είναι. Ναι, και μετά με κροϊδεύανε εμένα οι συμμαθητές μου στο σχολείο, έτσι. Με τόσες μπανάνες που τρώγα. Καλό τον Ταρζάνι, τσίτα που είναι. Μπούλινγκ, γιατρέ, καταλαβαίνει, είναι το μπούλινγκ. 13 χρονών παλικάρι ήμουν. Μετά το άλλο, γύραγα στο σπίτι από το σχολείο.
σχολείο και έλεγα στη μάνα μου: Μανά, μην μου ξαναδώσει να φάω μπανάνα. Δεν μπορεί να καταλάβει τι τραβάω στο σχολείο. Του είπα: Η μάνα μου εκεί μπούκονε μπανάνα, 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 μπανάνα. Τόση μπανάνα δηλαδή να ξαφνίζει η ζωή μου. Και όταν έκανα κάποια ζημιά στο σπίτι, κατά λάθος παιδί μου να δεν θα έκανα ζημιές, τότε η μάνα μου χρησιμοποιούσε την παντόφλα. Το τι παντόφλα είχε προσγειωθεί στο κεφάλι μου, γιατρέ, δεν μπορεί να καταλάβει. Είναι να μην φοβάμαι! Είναι να μην φοβάμαι την οικογένεια! Πρέπει να αγαπάει καμιά 14. Ευτυχώς που ήμουν σβέλτος και τις απέφευγα. Πέφτανε όλες στον ακάλυπτο. Μετά όμως, η μάνα μου ψάχτηκε. Ψάχτηκε πολύ, γιατρέ. Μπήκε στο διαδίκτυο και έμαθε μια κίνηση. Την κίνηση boomerang. Πέδεγα την παντόφλα από μακριά. Έσκυφα εγώ να την αποφύγω. Αλλά γύρναγε η παντόφλα από πίσω και μου την έκανε εδώ. Ταν, ταν, ταν. Εκεί δεν μπορούσα να αποφύγω με τίποτα τις παντόφλες. Και εκεί ο τρόμος και ο φόβος μεγάλωνε ακόμα περισσότερο. Πάμε λίγο πιο μετά. Στα 16-17 δηλαδή. Τι θυμάστε από εκεί. 16-17 ήταν μια τρομακτική. Εκεί, γιατρέ, ήταν που άρχισε η γνωστή πιπίλα. Αργά σας βγήκε αυτό με την πιπίλα, για να είμαι ειλικρινής. Με την πιπίλα γύρω στα 3-4 πρέπει να τη βγάζουμε κανονικά. Γιατρέ, δεν με έχετε καταλάβει. Αυτό είναι το πρόβλημά μου μαζί σας. Τα λέω και δεν καταλαβαίνω. Άλλα λέω, αλλά καταλαβαίνετε! Για την πιπίλα, δεν λέτε. Είπα ότι εκεί ξεκίνησε η γνωστή πιπίλα, αλλά με διακόψατε. Άστε να πάω να γαμηθεί να το πω όλο, να το καταλάβετε! Ναι, ηρεμήστε όμως, γιατί θα σας διώξω. Και χωρίς εμένα δεν θα μπορέσετε να συνεχίσετε τη ζωή σας, γιατί έχετε μεγάλα προβλήματα, κύριε Γιοστατήτη. Συνεχίζω λοιπόν τη γνωστή πιπίλα που άκουγα τότε να σας να εκφραστώ, να το καταλάβετε. Ποια ήταν αυτή? Να ακούστε, να σας την πω την πιπίλα. Ήταν η ηλικία που έπρεπε να πάρω αποφάσεις για τη ζωή μου. Αλλά εγώ δεν έπαιρνα και μου έλεγε η μάνα μου: Βρε γαϊδούρι, βρε ανεπρόκοπε, κάτσε ρε να διαβάσεις λιγάκι. Να ξεστραβωθείς, να μάθεις δύο πράγματα. Να μεγαλώσεις, να πιάσεις μια δουλειά. Να βγάζεις τα λεφτά σου, να γίνεις χρήσιμος άνθρωπος στην κοινωνία. Δεν βλέπεις τον πατέρα σου. Δύο δουλειές κάνει για να τα βγάλει πέρα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ δουλεύει. Τα ίδια λέει και ο πατέρας μου. Δεν με βλέπεις εμένα, ρε. Από το πρωί φεύγω, το βράδυ γυρνάω και όλα αυτά γιατί? Για να μεγαλώσεις εσύ, να γίνεις άνθρωπος σωστό στην κοινωνία. Να ξέρεις να πιάσεις το φαΐ να φας. Και εσύ αχαΐρευτε, κάθεσαι και δεν πελιάζεις. Και όταν του έλεγα, γιατρέ, απορία. Μέσα μου είχα μια απορία. Δεν έχω το δικαίωμα σαν παιδί και εγώ να έχω απορίες. Ναι, βέβαια. Και αυτό, πατέρα, εσύ το εννοείς ζωή? Επενέβαινε η μάνα μου με τις παντόφλες. Είχε μάθει και τον μπούμεραν. Εκεί έτρωγα πάρα πολύ ξύλο, γιατρέ. Μιλάμε για πολύ ξύλο. Και αφού είχα φάει τις παντοφλιές, ρε το Μάρι, μου λέγει η μάνα μου: Άκουρε τον πατέρα σου, ρε. Άκουρε τον πατέρα σου να γίνεις άνθρωπος σωστός στην κοινωνία. Να μάθεις μία τέχνη. Να γίνεις χρήσιμος στην κοινωνία. Να κάνεις περήφανος στους γονείς σου. Και εκεί τα κατάλαβα όλα. Εκεί ήταν η λύση του προβλήματος, γιατρέ. Δεν έπρεπε να κάνω κάτι για μένα. Έπρεπε να κάνω κάτι για να είναι περήφανοι οι γονείς μου. Για να έρχονται οι φίλοι τους. Οι θιές, οι θείοι, οι γιαγιάδες, οι παππούδες, τα ξαδέλφια. Όλοι να έρθουν. Όλοι. Έτσι όταν μαζεύεται όλο το σόι, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, τις μεγάλες αυτές γιορτές. Με τις γαλοπούλες, τις παλομπριζόλες, τα κέικ, τις τούρτες που φτιάχναμε δηλαδή εκατομμύρια φαγητά, λες και ήμασταν 200.000 και ήμασταν 15 νοματέοι όλοι και όλοι. Να καθόμαστε γύρω-γύρω από το τραπέζι ευτυχισμένοι, να γελάμε, να ανταλλάσσουμε ευχές και στο τέλος να δίνουμε συγχαρητήρια στη μητέρα μου και στον πατέρα μου να λένε μπράβο που έχετε κάνει ένα τόσο καλό και χρήσιμο παιδί στην κοινωνία. Κι εγώ άκουσα τη συμβουλή τους. Κάθισα, μελέτησα όσο μπορούσα και έγινα χρήσιμος άνθρωπος στην κοινωνία. Τι γίνατε? Σκουπιδιάρης. Τι πιο χρήσιμο, γιατρέ, σε μια κοινωνία σκουπιδιών. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Μπράβο και για εσά. Μ' αρέσει η τοποθέτησή σας προς το παρόν. Εσείς, συγγνώμη, δεν τα πετάτε τα σκουπίδια σας? Ναι. Αν δεν υπήρχαμε εμείς, ποιος σας τα μάζευε? Μην τα αναλύσουμε τώρα. Αυτό που πάντα με τυρανούσε όμως, γιατρέ, έτσι να σας το πω για να βγει από μέσα μου, ήταν αυτό που λέει ο πατέρας μου: Άκου εμένα που ξέρω. Άκου εμένα που ξέρω. Μεγάλωσα και ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω τι στο διάλογο είναι αυτό που ξέρω ο πατέρας μου και τόσοι άλλοι και δεν το ξέρα εγώ. Μήπως μπορείτε να μου το πείτε εσείς, γιατρέ? Ξέραν όλοι. Η οικογένεια, φίλοι, γυναίκες, ο Μανάβης, ο Χασάπης, ο ηλεκτρολόγος της γειτονιάς, ο Σκουπιδιάρης, όλοι ξέραν εκτός από μένα. Τι στο διάλογο ήταν αυτό που ξέραν όλοι εκτός από μένα, ακόμα δεν μπορώ να το καταλάβω. Ειλικρινά, πώς ξέρετε να μου πείτε εσείς άμα είναι? Όχι, εγώ δεν παίρνω θέση σε αυτό. Ωραίος γιατρός, μπράβο, μας βοηθάτε πάρα πολύ. Ναι, γιατί ο γιατρός δεν παίρνει θέση, ακούει ο γιατρός. Μάλιστα. Μετά, όταν θα πάρω θέση, τότε ναι. Θα σας δω. Ρωτήστε με! Φύγετε!
Σας περιμένω την άλλη Τετάρτη, όχι από εκεί, από εκεί είναι η τουαλέτα. Δεξιά, δεξιά είναι η... Μπράβο, εκεί είναι η έξοδος.